Τίτλοι τέλους στο πολυετέ σύριαλ της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί. Η πρώτη προγραμματισμένη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς από τον επικεφαλής της κλινικής, κύριο Λαζόπουλο, είναι πλέον γεγονός. Μια πολύ ωραία επέμβαση, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Σήμερα γίνεται το πρώτο περιστατικό καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Μετά από τις προσπάθειες που γνωρίζουμε όλοι, η πολιτική μας βούληση είναι η καρδιοχειρουργική κλινική του Παγνί, που δεν είναι του Παγνί μόνο, είναι όλης της Κρήτης και όχι μόνο, να φτάσει όσο γίνεται σε καλύτερο επίπεδο. Η κίνηση αυτή ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο για ολόκληρο το νησί, αφού επί σειρά ετών οι ασθενείς είτε κατέφευγαν σε ιδιωτικά κέντρα με δυσθεώρητο κόστος για τις τσέπες τους, είτε ακόμη χειρότερα στην Αθήνα, χάνοντας πέρα από χρήμα πολύτιμο χρόνο για την ίδια τους τη ζωή. Κάθε χρόνο 400 περίπου περιστατικά από την Κρήτη, με κόστος από 300 έως και 500.000 ευρώ το κάθε ένα, έφευγαν από το νησί μας. Πέρα από τα χρήματα, είχαμε απώλειες λόγω του ότι πετάει το αεροπλάνο, δεν πετάει το αεροπλάνο, υπάρχει νοτιάς όπως σήμερα και περιστατικά δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στην Αθήνα και εκεί πέρα υπήρχαν πρόβλημα υποδοχής, χάναμε πολλές φορές ανθρώπους. Οι καθυστερήσεις που αφορούσαν τις συμβάσεις για τα αναλώσιμα αλλά και την εξασφάλιση του προσωπικού μέσα στο καλοκαίρι έδιναν διαρκείς αναβολές στην έναρξη της λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής. Ωστόσο, έστω και αργά, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν. Αυτό που μένει είναι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης, το οποίο δυστυχώς, αν και όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, παραμένει. Έχει γίνει έγκριση ενός νέου καρδιοχειρουργού, ο οποίος αυτές τις μέρες έρχεται, έχει όνομα και επώνυμα, προσελήφθη δηλαδή, γίνεται η σύμβαση αυτές τις μέρες. Επίσης έχει εγκριθεί και ένας εντατικολόγος που κι αυτός εντός των ημερών θα επιλεγεί. Την ίδια ώρα για φιέστα χωρίς την παραμικρή οργάνωση κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Χωρίς την παραμικρή έννοια οργάνωσης κλινικής ανοίγουν ένα θάλαμο για να υποδεχτούν το σημερινό περιστατικό χωρίς προσωπικό, απλά πιέζοντας την νοσηλευτική υπηρεσία να μετακινήσει εργαζόμενους από ήδη υποστελεχωμένα τμήματα του νοσοκομείου στην καρδιοχειρουργική. Υποσχέσεις του Υπουργού και των διοικήσεων ΥΠΕ και ΠΑΓΝΗ για πρόσληψη επικουρικών εργαζομένων ή μέσω ΚΕΛΤΝΟ δείχνουν την προχειρότητα για άλλη μια φορά στην υπόθεση λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής. Αυτό που έχω να απαντήσω είναι ότι την προσπάθειά μας τη βλέπετε, τη βλέπουν όλοι από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τα περιστατικά θα αυξάνονται όσο μπορούμε περισσότερο.